Καλώς ήρθατε σήμερα εδώ πέρα στην εγκαταστάσεις Δέλτα Βασίγμα. Σας καλέσαμε για να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου όσον αφορά τη δράση του Φτύσε για κάτι που αξίζει, όπου τα τρία παιδιά μας, η Αγγελίνα, η Αθηνά και ο Τρίφωνας, ξεκίνησαν εδώ και κάποια χρόνια, αλλά ουσιαστικά η μεγάλη δράση έγινε πριν από δύο χρόνια ακριβώς, το Μάιο του 2016. Κλείνουμε δύο χρόνια και είναι καιρός να μιλήσουμε πλέον για τον απολογισμό όλης αυτής της δράσης, η οποία είναι και πλούσια αλλά και έχει και αποτελέσματα. Και καλό είναι αυτό το πράγμα να διασκοπιστεί, να ενημερωθεί ο κόσμος για τις δράσεις περί εθελοντών του Μιλού των Οστών, έτσι ώστε να γίνει παράδειγμα και να συμμετάσχουν σε αυτή την κίνηση όσο γίνονται περισσότεροι πολίτες, γιατί όπως ξέρουμε ότι όσο περισσότεροι δότες υπάρχουν, τόσο πιο αδύνατη είναι η ασθένεια του Μιλού των Οστών. Δηλαδή μπορεί να εξαφανίσουμε την λευκαιμία, αν έχουμε ικανούς και αρκετούς δότες να καλύψουν τους ασθενείς οι οποίοι προκύπτουν κάθε χρόνο. Εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης της περιοχής μας και εύχομαι σε όλους υγεία, και το κυριότερο είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους δότες, έτσι ώστε να έχουμε όσο λιγότερη λευκαιμία και καρκίνο γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ από την καρδιά μου. Εγώ θα σας αναφέρω τα ονόματα των δοτών που βρέθηκαν από την περιοχή μας, οι οποίοι είναι μέχρι αυτή τη στιγμή 5. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος σε σχέση με τους εθελοντές δότες, αλλά και έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως θα θυμόσαστε, η πρώτη δράση έγινε το Μάιο του 2016. Τον Απρίλιο του 2017, πριν καν κλείσουμε ένα χρόνο, βρέθηκε η πρώτη συμβατή δότρια, η Ελένη Τσιαρκατζή, η οποία παρεπιπτόντως βραβεύτηκε πέρα από το Σύλλογο του Δυσπηλιού, που ήταν ο μόνος σύλλογος που την βράβευσε, βραβεύτηκε και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά ζωής που έκανε σε ένα 5χρονο παιδάκι. Η Ελένη ήδη έχει κάνει τον προηγούμενο μήνα αίτηση για άρση απορρίτου, όπου μετά από ένα χρόνο θα μπορέσει να γνωρίσει το παιδάκι το οποίο στην ουσία έσωσε τη ζωή του. Μετά την Ελένη ακολούθησαν κι άλλοι οι οποίοι βρέθηκαν συμβατοί. Στις 7 Μαΐου του 2018, επόμενος δότης ήταν ο Καραδήμος Αθανάσιος, πάλι από την περιοχή της Καστοριάς. Στις 20 Μαΐου δότης ήταν εργαζόμενος δικός μας ο Μιχάλης ο Αποστόλου. Στις 21 Μαΐου δέχτηκε τηλεφώνημα ότι είναι συμβατή δότρια κάποια κοπέλα από την περιοχή της Μεσοποταμίας. Δεν σας αναφέρω το όνομά της, αφού δώσει είμαι στη διάθεσή σας να σας πω ποια είναι. Φυσικά υπάρχει και σε αναμονή η Αναστασία η Μάση, η οποία βρέθηκε και αυτή να είναι συμβατή με ένα παιδάκι το οποίο γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2017. Αυτή ακόμη περιμένει να δώσει τα κύτταρά της για το μωρό, αλλά πρέπει πρώτα να καθορίσουν την πορεία του μωρού και το πώς θα δεχτεί τα κύτταρα τα δικά της. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα σε δύο χρόνια έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα με δότες να δώσουν, χάρισαν ζωή πια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός που είναι γραμμένος στην παγκόσμια λίστα των εθελοντών δοτών, απλά αυτοί πρόσφεραν και ήδη τα κύτταρά τους βρίσκονται σε κάποιους ασθενείς. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια και όλο αυτό έγινε από την αγάπη του κόσμου, γιατί μαζεύτηκαν πάρα πολλοί εθελοντές μετά που ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια τα παιδιά, και σύν της άλλης το ΚΕΔΜΟ έκανε και αυτό με τη σειρά του αυτό που έπρεπε να κάνει. Τυποποίησε πάρα πολύ γρήγορα τα δείγματα. Γιατί δεν ήταν οι εθελοντές δότες ένα νούμερο, όπως λένε πολλοί, έχουμε 60.000, έχουμε 70.000. Το νούμερο αυτό να το κάνεις τι, όταν δεν τυποποιούνται ή όταν μένουν στην άκρη. Οπότε όλα λειτουργήσαν σε αυτή την αλυσίδα πάρα πολύ καλά. Πολύ συγκίνηση. Αυτό, ναι. Πολύ συγκίνηση. Είναι συγκίνηση, γιατί
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, εγώ, η οικογένειά μας, τα παιδιά, ο κόσμος που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, γιατί είδαν ότι είχε καρπό και αποτελέσματα. Που δεν είναι τίποτα άλλο να δίνει ζωή σε κάποιον άνθρωπο που σε έχει ανάγκη. Και δεν γίνονται οι προσπάθειες αυτές, ούτε κάποιος να κερδίσει δάφνες, ούτε να κερδίσει προβολή, ούτε για το θεαθήνε. Και αυτό πιστεύω ότι είχαμε τα αποτελέσματα. Προσπάθεια, που πιστεύω θα συνεχιστεί. Και όποιος ενδιαφέρεται, επειδή τα παιδιά δεν είναι εδώ, οι δράσεις δεν σημαίνουν ότι σταματάνε. Υπάρχει ο Ερυθρός Σταυρός. Όποιος θέλει μπορεί να δώσει ή να οργανωθούν δράσεις όπως και οργανώνονται. Δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει. Είναι πολλοί που πήρανε τη σκητάλη των προσπαθειών αυτών και κάνουν ανάλογες προσπάθειες. Και το θαυμαστό είναι ότι έχουμε γίνει γνωστή πανελλήνια κάποιοι άνθρωποι από το Κιλκής, από Κέρκυρα, από περιοχή της Πελοποννήσου, επικοινωνούν με τα παιδιά μας και ζητάνε πώς ακριβώς είχαμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα, ώστε να κάνουν και αυτοί κάτι ανάλογο. Να ευχαριστήσουμε όλο τον απλό τον κόσμο της περιοχής μας που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, την έκανε δική του και συνεχίζει αυτή την προσπάθεια και χαίρεται με τα αποτελέσματα που βλέπει. Αυτό. Και να ευχηθούμε και περαστικά για τον μικρό τον Νικόλα. Γιατί βλέπετε, δυστυχώς ο καρκίνος είναι πια στην πόρτα του καθένα. Επομένως, δεν πρέπει να περιμένουμε, πρέπει να δράσουμε.